Μας άκουσε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, και θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Παδάκη, σε εσάς και συνεργάτες σας και συλλοθέτες. Δεν είναι αδιανόητο να λέμε στους ανθρώπους να φοράτε, ρε παιδιά, μάσκα σε κλειστούς χώρους όπως κάνουμε όλοι μας, και από την άλλη να του λέμε ότι πηγαίνει στο 24% από το 6% η μάσκα και το αντισηπτικό. Ομοιωμένος πλεντεχτής ΦΠΑ στις μάσκες στα αντισηπτικά κανονικά τελείωνε στις 30 Ιουνίου του 2022. Μάλιστα. Όπως όλα τα μέτρα COVID έχουν πάρει μια περιορισμένη χρονική διάρκεια. Μάλιστα. Έχετε όμως δίκιο, η άνοδος της πανδημίας δεν επιτρέπει τη λήξη των μέτρων αυτών και θα παραταθεί για άλλο ένα εξάμεινο. Άρα δεν θα επιτρέπει θα παραμείνει μειωμένη καθ' όλη τη διάρκεια του 2022 και βλέπουμε. Κύριε Υπουργέ, εμείς συνήθως αντιδικούμε για ορισμένα πράγματα κάνοντας κριτική. Εδώ δεν θα κάνω κριτική. Και τι λέτε τώρα, το αυτονόητο λέτε. Προφανώς από το Υπουργείο Οικονομικών είπανε τελείωσε, πάμε, ξεκινάει από 1η Ιουλίου, ξανά επιστροφή στο 24%. Την ίδια στιγμή που είναι αναγκαίο να φοράμε μάσκα σε κάποιους χώρους. Και μάλιστα σε κλειστούς χώρους υπάρχει σύσταση, δηλαδή στα πλοία. Έτσι. Ναι, γενικότερα και σε εμπορικά καταστήματα, άρα, δηλαδή όπου υπάρχει συνοστισμός, σου λένε ειδική φορά μάσκα. Οι τιμές θα παραμείνουν οι ίδιες από πρώτης... Οι τιμές παραμείνουν οι ίδιες μέχρι τέλος του χρόνου και βλέπουμε. Όσο κρατάει η πανδημία, τα μέτρα θα παραμείνουν. Όχι προωθείτε, παιδιά. Όχι παραμείνουν είναι σίγουρο. Δεν είναι προωθείτε. Είναι δεδομένο, γιατί έτσι όπως το λέμε, μισό λεπτό, Χρήστε μου, μισό λεπτό, έτσι όπως το έχουμε διατυπωμένο, είναι ότι προωθείτε και βλέπουμε. Όχι, είναι δεδομένο. Δεν θα ισχύσει. Έτσι. Η τροπολογία θα είναι αύριο στη Βουλή. Μάλιστα. Δεν θα περάσει 30 Ιουλίου, δηλαδή χωρίς να έχει ψήξει. Άρα θα παραταθεί μέχρι τέλος του χρόνου. Δεν θα αφορά, κύριε, αυτό σκόρου οτιδήποτε σε όλα τα υλικά του κόμματο. Δηλαδή αντισηπτικά, μάτια, γάντια κλπ. Όλα αυτά που έχει κόμμα. Δεν είναι για να μην ισχύσει. Δεν θα ισχύσει η αύξηση του ΦΠΑ από το 6-24. Έτσι. Αυτό είναι δεδομένο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Καλή δουλειά κάνατε πάνω σε αυτό. Να ακούσετε και καμιά καλή κουβέντα που και πού. Μπράβο. Δεν είναι κακό. Περιμένουμε και άλλες τέτοιες τροπολογίες. Αλλά πάντως, με το γεγονός που ξεκινήσατε κι εσείς, ότι ξέρετε κάτι, δίκιο έχετε, ρε παιδιά, να λέτε ότι είναι αδιανόητο από τη μία να του λέμε φόρα μάσκα και από την άλλη να του λέμε θα αυξήσω το ΦΠΑ. Σας ευχαριστούμε, κύριε